Καλησπέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ και του αρχηγού για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ευχόμαστε όλοι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κυλήσει χωρίς το παραμικρό που δεν θα μας αρέσει σε όλους μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία πρώτα με τις ερωτήσεις σας στον Αντρέβη Ειρήνια, έτσι ώστε να τον αποδεσμεύσουμε και να ετοιμαστεί για την προπόνηση και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας για τον κύριο Λουτσέσκου. Αλλάζει τίποτα στην ψυχολογία σου που είσαι δίπλα στο κύπελο? Όχι, όπως είπα. Εντάξει, είναι ένα τελικό. Θέλουμε να το κερδίσουμε και έχουμε κάνει όλη τη βδομάδα αυτό που πρέπει για ένα τελικό. Αντρέ, αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, η χρονιά θα είναι επιτυχημένη, ενώ αν το χάσει θα είναι μια κακή αποτυχημένη χρονιά? Μπορεί για το κόσμος να σκέφτεται έτσι, αλλά για μένα και νομίζω για όλη τη ομάδα μου, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τελειώσαμε με τους περισσότερους βαθμούς, οπότε για μας αυτός κανένας μπορεί να μας κλέψει. Αλλά εμείς έχουμε το στόχο να κερδίζουμε το κυπέλλο. Το ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, αλλά θέλουμε να τελειώνουμε το καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Τι συναισθήματα γεννά στον Βιερίνια το ενδεχόμενο ότι μπορεί αύριο να σηκώσει τον πρώτο του τίτλο με τον ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του στην ομάδα? Αυτό ήταν το σκοπό. Δηλαδή ήρθε ξανά στην ομάδα, στην καρδιά μου αυτό, να κερδίζω τίτλους με την αγαπημένη μου ομάδα. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίζουμε το κύπελλο και να σκεφτώ αυτό μετά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναγύρισα και κάναμε αυτή τη σεζόν που κάναμε φέτος. Όπως είπα πριν, θέλω οπωσδήποτε να τελειώνω με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σεζόν. Έχεις κατακτήσει ευρωπαϊκό κύπελο με την Εθνική Πορτογαλίας. Τώρα έχεις μπροστά σου το κύπελο Ελλάδος. Τα συναισθήματά σου πότε ήταν πιο έντονα, πριν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κυπέλλου με την Πορτογαλία ή τώρα? Είναι διαφορετική. Ένα είναι μια χώρα που έχεις από πίσω σου, είναι μια οργάνωση που δεν είναι που δουλεύεις όλη τη σεζόν με τους ίδιους ανθρώπους. Είναι ένα μήνα δουλειά με την Εθνική. Φυσικά έχεις τα play-off για να βρίσκεται στο Ευρωπαίο, αλλά για μας, για μένα τουλάχιστον, είναι διαφορετικό γιατί είναι με την αγαπημένη μου ομάδα. Οπότε και δεν έχω κερδίσει όλα τα χρόνια που ήμουν εδώ τίποτα και έχω ή μπορώ φέτος να το κερδίσω, οπότε δεν θέλω να πάει χαμένα αυτή την ευκαιρία. Αντελίνο, είσαι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και θα εκπροσωπείς αύριο την ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλεις να στέλνεις ένα μήνυμα στον κόσμο, επειδή πέρυσι ο ΠΑΟΚ ναι μεν κατέκτησε το κύπελλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το άφησε μια πληγή ο περσινός τελικός, μια τιμωρία που ουσιαστικά έβγαλε την ομάδα από πολλά παιχνίδια χωρίς κόσμο. Και νιώθαμε φέτος αυτή τη τιμωρία. Και τη νιώθατε φέτος, ναι, τη βιώσατε φέτος. Ακριβώς γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή είναι λεπτή η γραμμή και επειδή και το κλίμα είναι τεταμένο με όλα όσα συνέβησαν. Αν θέλεις, ειδικά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, να στείλεις ένα μήνυμα ως αρχηγός. Δεν χρειάζεται να στείλω. Νομίζω ότι το κόσμο του ΠΑΟΚ, αν δεν το προκαλούν, νομίζω είναι όπως είναι όλους τους φιλάτους που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι η μέτρη ασφαλεία που έχουν γίνει σε αυτό το τελικό θα είναι καλή. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το παιχνίδι. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε ή να είναι δίπλα σε εμάς, όχι μόνο στο τελικό αύριο, αλλά στην επόμενη σεζόν. Το νιώθαμε φέτος όλα τα παιχνίδια που είχαμε το άδειο το κήπεδο και σαν ποδοσφαιριστής είναι από τις χειρότερες πράγματα που μπορεί να γίνεται. Και μπορεί να είναι
την πρώτη ομάδα της ιστορίας του ποδόσφαιρου που έχει παίξει τόσα παιχνίδια ορίς κόσμου. Οπότε όλοι το ξέρουν την ατμόσφαιρα που έχουμε στη Τούμπα και να μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά να είναι δίπλα μας το κόσμο και μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Καλησπέρα. Μετά από τόσα χρόνια και στον ΠΑΟΚ, φέτος που επέστρεψες και τα προηγούμενα, και τόσα χρόνια καριέρας, τι σου έμαθε φετινή χρονιά, λίγο πριν το τελευταίο παιχνίδι αυτής της σεζόν? Εμένα, εγώ μάθω κάθε μέρα. Και αυτή τη χρονιά έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να μείνω ήρεμος σε φάσεις που είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό που έχει γίνει φέτος, μακάρι να μην γίνει στα επόμενα χρόνια, γιατί δεν είναι αυτό που ένας ποδοσφαιριστής θέλει να νιώθει, που σε κλέβουν πράγματα από τα χέρια σου. Οπότε είναι δύσκολο αυτό που γίνεται φέτος, αλλά νομίζω ότι θα μας κάνει πιο δυνατή για το επόμενο χρόνο. Αντρέ, όλη τη χρονιά λέγατε ότι ήσασταν καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Αύριο είναι ευκαιρία να το δείξετε στο γήπεδο. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το... Γιατί όλοι με ρωτάνε ότι είναι ευκαιρία να δείξουμε ποιος είναι το καλύτερο. Το καλύτερο έχουμε δείξει εμείς όλη τη σεζόν. Αν δεν μας είχαν πάρει όλοι τους βαθμούς που μας πήραν, τους πρωταθλητές ήταν κάποιος άλλος. Οπότε θέλουμε να κερδίσουμε για μας, όχι για να αποδείξουμε σε κάποιους άλλους ότι είμαστε καλύτερα από την ΑΕΚ. Για μας θέλουμε, για το κόμμα μας, για το πρόεδρό μας, για τις οικογένειες μας, για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αντελώνω με την ΑΕΚ, έχετε παίξει πολλές φορές, τους ξέρετε, σας ξέρουν. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί αγωνιστικά το παιχνίδι και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει έκπληξη η μία ομάδα στην άλλη? Αν θα σου πω ότι τι μπορεί να κάνει η έκπληξη μία ομάδα στην άλλη, θα σου πω τα μυστικά μας, οπότε δεν πρέπει να σου πω. Νομίζω αυτά τα παιχνίδια και τουλάχιστον στους τελικούς είναι στις λεπτομέρειες. Σίγουρα τις δύο ομάδες θα μπουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο με τη full για να κερδίσουν το παιχνίδι. Οπότε το πιστεύω ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αλλά τα μυστικά δεν θα σου πω. Just to tell something for Andre, it has been one of the best press conference and best answers that I ever listened from one player. Θα ήθελα να πω κάτι για τον Andre. Ήταν από τις καλύτερες συνεντεύξεις τύπου και τις καλύτερες απαντήσεις που έχω ακούσει ποτέ μου. Καλησπέρα. Επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι και όχι για μια σειρά αγώνων όπως το πρωτάθλημα, θεωρεί ότι αυτή η αναμέτρηση θα κριθεί καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, θα κερδίσει ο πιο ψύχρεμος, ο πιο τυχερός, ο πιο συγκεντρωμένος? We talk about one game, not a series of games. Do you believe that it's not only the performance that will matter, the one that will gain this victory is the one who will be more calm, more concentrated in this game? But for sure this is one game, one final. Doesn't have anything to do with all the other games or with all the other situations that happened in this season. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι, ένας τελικός. Δεν έχει να κάνει με καμία από τις καταστάσεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Without any doubt, tomorrow will be in the final of the cup, the best two teams of Greece for this last season. Χωρίς καμία αμφιβολία, στον τελικό αύριο θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδος για αυτή τη σεζόν. Two teams that play two totally different football. Δύο ομάδες που παίζουν τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Μετά τα όσα έγιναν το Φεβρουάριο με τον Ολυμπιακό, το Μάρτιο με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, να χάνει βαθμούς
αλλά να μην πτωείται, να μην χάνει τη συγκέντρωσή του, να κερδίζει όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Είναι σίγουρος ότι θα έχει το ίδιο αυτό πρόσωπο ανεπηρέαστος από ό,τι έχει συμβεί και στο τελικό. Και αν θέλει να μας πει και πώς το κατάφερε αυτό. After what happened on February with Olympiacos, after what happened on March with AEK, Punk managed to do something that was extraordinary, managed to not to be influenced by all these things and to continue to win games and show a good performance. Do you believe that this thing will happen also tomorrow? And if you could tell us the secret of how you maintained all this performance and the concentration of the players in this period? As I always said in the last period, the work of the players was fantastic. Όπως έλεγα, την τελευταία περίοδο η δουλειά των παιχτών ήταν φανταστική. The spirit of these players, the spirit of the group and our philosophy to go next day and to train as anything happened. Το πνεύμα των παιχτών, η φιλοσοφία αυτή που έχουμε πηγαίνοντας την επόμενη μέρα από το παιχνίδι το οποίο έχουμε παίξει χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. We tried to do our best until the last official game in the league and we did it. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν καλύτερο δυνατό μέχρι το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος και το καταφέραμε. We achieved the most points in the league playing also one game less from our opponents. Καταφέραμε να έχουμε τους περισσότερους βαθμούς αγωνιστικά έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Tomorrow is the final that, as I said, doesn't have anything to do with what was until now. Αύριο είναι ένας τελικός που, όπως σας είπα και πριν, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβη μέχρι τώρα. In a final in which the best two teams of Greece will face, will count the details. Ένας τελικός στον οποίο θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες και θα κριθεί στις λεπτομέρειες. The calmness on the tough moments of the game. Η ηρεμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. And probably the team that will be with a more clear mind in the final moments of the game. Και η ομάδα η οποία θα έχει το περισσότερο καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Αν θέλει ο coach να κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία Ισπανού διαιτητή στο τελικό. Και αν αυτό ίσως τον οδηγεί να δώσει κάποιες διαφορετικές εντολές, γιατί ενδεχομένως διαπιστώνεται είναι διαφορετική προσέγγιση στον αγώνα από έναν ρέφερι άλλης χώρας. If you want to make a comment about the fact that Spanish referees will be in this game and if you give different instructions to the players because the approach to the game will be different. With the foreign referee? Yes. No, about this I don't want to comment because it's not my job to comment about this decision. Δεν θα σχολιάσω αυτή την απόφαση γιατί δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάσω αυτές τις αποφάσεις. We have to take care about every detail that will be tomorrow. We know that AEK is a team that likes to fight a lot. Θα πρέπει να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια για το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που της αρέσει να παλεύει πάρα πολύ. Provoking a lot. Προκαλεί αρκετά. And we must be very calm, as I said, to have the clear mind and to take the correct decisions in this situation. Και θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να έχουμε το καθαρό μυαλό, όπως είπα πριν, να πάρουμε σωστές αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά πόσο θεωρεί ότι είναι δίκαιο καταρχάς και αν επηρεάζεται, αν θεωρεί μειονέκτημα για την ομάδα του, τη διεξαγωγή του αγώνα στο ΆΚΑ που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ ως έδρα τα τελευταία χρόνια. How fair do you believe that it is and if you believe it's fair that the final will be held in that stadium that is the home of ΑΕΚ for the last years? The Federation took the responsibility to organize on the best way this final. Η Ομοσπονδία έχει πάρει την απόφαση να διοργανώσει τον τελικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Saying that the only one pitch in which they could fix everything. Λέγοντας ότι το μοναδικό γήπεδο στο οποίο όλα μπορεί να είναι ρυθμισμένα. Is this stadium. Είναι αυτό εδώ. We are here to play without thinking that we play in AEK pitch. Είμαστε εδώ για να παίξουμε χωρίς να σκεφτόμαστε ότι παίζουμε στην έδρα της ΑΕΚ. We are here to play a final of the cup. Είμαστε εδώ να παίξουμε ένα τελικό κυπέλλου. With our spirit, with our work. Με το πνεύμα μας και τη δουλειά μας. With our confidence. Και με τη δική μας αυτοπεποίθηση. Ήταν
Είπατε νωρίτερα ότι ο Ιάκ και ο Πάκου παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μας το αναλύσει λίγο αυτό, να μας εξηγήσει, να εξηγήσει τι εννοεί. Earlier you said that Πάκου and Ιάκ have a different style of playing. Could you analyze this? We are a team that we like to dominate the games, we like to have the ball. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να κυριαρχούμε στο παιχνίδι, μας αρέσει να έχουμε την μπάλα. We like to keep the control of the game, having the ball. Μας αρέσει να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού έχοντας την μπάλα. AEK is a team that doesn't like to have too much the ball, trying to play direct in front. Η ομάδα της AEK είναι μια ομάδα για τις οποίες δεν της αρέσει τόσο πολύ να έχει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει περισσότερο με απευθείας μπαλιές. And coming very aggressive for the second ball. Και έρχεται πολύ επιθετικά για τις δεύτερες μπάλες. Then just in general ideas. Σαν γενικές ιδέες. Are two different aspects of playing. Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά είδη παιχνιδιού. Ο κύριος Αναστασιάδης. Coach, από τις 25 Νοεμβρίου η ομάδα έχει δώσει 25 μάτς, έχει χάσει μόνο στην Τρίπολη. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας προπονητής για τους παίκτες που κοουτσάρει και για την προσπάθεια όλη της ομάδας γενικότερα? From 25 of November, Pau gave 25 games and lost only one. How could the coach feel about this, about the players and the effort that they make on the pitch? I feel very sorry that we lost in Tripoli. Αισθάνομαι λυπημένος για τον λόγο ότι χάσαμε στην Τρίπολη. I feel very proud for our players, for the work that they have done. Αισθάνομαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τη δουλειά που έχουν κάνει. But we have another game and we have to finish very well. Αλλά έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι και πρέπει να τελειώσουμε πολύ καλά. And these are our thoughts, this is our mentality on these days. Αυτή είναι η σκέψη μας, η νοοτροπία μας αυτή την περίοδο. To be focused for the cup. Για να είμαστε εστιασμένοι and για το κύπελο. And not to think at what happened. Και να μην σκεφτόμαστε για οτιδήποτε άλλο συνέβη. Κύριος Χαστάς. Καλησπέρα. Λένε ότι στο τελικό το κατακτά το κύπελο η ομάδα που το θέλει περισσότερο. Αν συμφωνεί με αυτή την άποψη και, και ποια ομάδα θεωρεί ότι έχει περισσότερα, θέλει περισσότερο να αποδείξει αυτό το παιχνίδι. They say that the finals are won by the teams that want it more. If you agree with this, and out of these two teams, AEK and PAOK, who do you believe that wants it more and if has someone to prove something? No, no one has to prove anything. Δεν νομίζω ότι έχει να αποδείξει κανείς τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. What we have to prove, we proved during the season. Ό,τι είχαμε να αποδείξουμε, το αποδείξαμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Now we just want to raise the cup and to enjoy tomorrow night. Τώρα θέλουμε απλά να σηκώσουμε το κύπελλο και να απολαύσουμε το αυριανό μας βράδυ. For all that people that belong to PAOK. Για όλο τον κόσμο αυτό που ανήκει στον PAOK. From fans to our children, to our boss. To everybody. Από τους φιλάθλους, από τα παιδιά μας και για το αφεντικό μας, για όλους. Τελευταία ερώτηση, ο κ. Κουτροτός. Κότς, θέλω να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον Αντρέ. Επειδή ο τελικός γίνεται σε ένα κλίμα τεταμένο από όλα όσα έχουν προηγηθεί, το δικό σας μήνυμα στον κόσμο και αν θεωρείτε ότι πρέπει στο μυαλό ο κάθε οπαδός του ΠΑΟΚ να έχει λίγο και την επόμενη χρονιά, να προστατεύσει αυτό που έχετε χτίσει. The same question that he did to Andre. The final is being held under some tension. If you have a message for the fans, because we might think also, and if they have to think also for the next day of ΠΑΟΚ, not only of tomorrow. But it's obvious not to be a perfect atmosphere. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τέλεια ατμόσφαιρα. When you are waiting for 32 years, to enjoy a title. Όταν περιμένεις για 32 χρόνια να απολαύσεις έναν τίτλο and you saw your title being stolen και βλέπεις αυτό το τίτλο να κλέβεται από τα χέρια σου by decisions από αποφάσεις and by people that cheated και από ανθρώπους που έκλεψαν it's normal not to be happy. It's normal to have a frustration. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια αναστάτωση και να μην είναι κανείς χαρούμενος. For the other point of view, από την άλλη we can't be stuck on the past even if it's very close this past. Δεν μπορούμε να μένουμε στο παρελθόν. We have to look for next day. Όσο κοντινό και αν είναι αυτό, και θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. And next day is the final of the cup. Και η επόμενη μέρα είναι ο τελικός του κυπέλου. We are here with our proudness. Είμαστε εδώ με την περηφάνεια μας. For what we have achieved. Για ό,τι έχουμε πετύχει. And we will give everything during the game tomorrow to win this cup. Και θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε αυτό το κύπελο. As I said, in front of us will be another very good team. No matter what happened and no matter how they won the title. Όπως είπα, απέναντί μας θα είναι μια πολύ καλή ομάδα, χωρίς να έχει σημασία τι συνέβη, χωρίς να έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο κέρδισαν το πρωτάθλημα. No matter that through their work they
they gain less points than us in playing one more game. Χωρίς να έχει σημασία το ότι με, λιγότερη, με την δουλειά τους κέρδισαν λιγότερους πόντους από εμάς και έπαιξαν και ένα παιχνίδι περισσότερο. But AEK is a very good team. Αλλά η AEK είναι μια πολύ καλή ομάδα. And is a strong team and for this reason, as I said at the beginning, this final of the cup will bring tomorrow the best two teams in Greece. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και όπως είπα και πριν, αυτός ο τελικός θα φέρει αντιμέτωπες τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.